Υπάρχει το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων και αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα Παρασκευή 30 του Δεκέμβρη και Σάββατο 31 του Δεκέμβρη είναι διαφορετικά τα πράγματα. 9 το πρωί με 9 το βράδυ για την Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Κυριακή και Δευτέρα θα είναι κλειστά. Είστε ικανοποιημένοι από την κίνηση στην αγορά τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κύριε Κουμαντάκη? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να το βεβαιώνουμε όταν υπάρχει μια πραγματικότητα. Πραγματικά έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες. Εντάξει, γνωρίζαμε τα προβλήματα στην κοινωνία, γνωρίζαμε όλο αυτό το πλέγμα των δυσκολιών στην οικονομία μας και στην κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά είχαμε την ελπίδα ότι, επειδή αυτές οι μέρες είναι μέρες που πραγματικά έχουν κάτι ξεχωριστά, κάτι χαρακτηριστικά που προτρέπουν τον κόσμο να καλύψει ανάγκες. Με το κάτι τι παραπάνω θέλετε να πείτε, που μπορεί να είναι η επιδότηση, μπορεί να είναι η τιμή του λαδιού, που μπορεί, που μπορεί. Μια κινητικότητα αρκετά καλή, η οποία έχει ξεκινήσει και από την πρώτη, τη 18 του μήνα, τις 11 του μήνα που άνοιξε οι πρώτοι δύο Κυριακές του Αυγούστου, του Δεκεμβρίου. Ήταν ο καιρός, δεν ήταν σύμμαχος, αλλά η επόμενη Κυριακή ήταν πραγματικά σύμμαχος αυτή τη φορά ο καιρός. Από τότε ξεκίνησε μια κινητικότητα η οποία έγινε σε έντονο τρόπο, και αυτό μας ευχαρίστησε πάρα πολύ. Και τις μέρες της προηγούμενης εβδομάδας των Χριστουγέννων. Κύριε Κουμαντάκη, να ρωτήσω το εξής. Επειδή δεν έχετε εικόνα μόνο της αγοράς του Ηρακλείου, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αλλά και εικόνα από όλες τις περιοχές, πόλεις, χωριά της Κρήτης, σαν πρόεδρος της ΟΕΣΚ, Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Εξίσου καλό το κλίμα σε όλη την αγορά της Κρήτης? Σε όλη την Κρήτη υπήρχε μια καλή κινητοποίηση. Ήταν βέβαια, βοήθησε και ο καιρός, βοήθησε και ότι η εμπορική σύλλογη σε συνεργασία με τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι κάνουν τον στολισμό των πόλεων, και εδώ στο Ηράκλειο υπήρχε έτσι ένας πρωτόγνωρος όμορφος στολισμός, βοήθησε ότι έχουν τελειώσει και τα έργα. Ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου υπήρχε μια έτσι πολύ όμορφη κατάσταση που δημιουργούσε ένα αίσθημα γιορτής. Για να θέλει να κατέβει ο κόσμος κάτω και τέλος πάντων να κάνει και μια τρέλα παραπάνω. Ναι, να κατέβουν πραγματικά. Είχαμε και δύο χρόνια που είχαμε περιοριστικά μέτρα. Ναι, ναι, σωστά. Και αυτή τη φορά ο κόσμος πραγματικά επικεντρωθήκαμε. Όμως ήρθε, ναι, και ναι. Γιατί αυτοί όλοι που ήρθαν, βέβαια, ειδικά τις δύο μέρες, την παραμονή των Χριστουγέννων και την προπαραμονή, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Είναι η ανάγκη χρόνια που είχαμε να βγούμε έξω, να κάνουμε τη βόλτα μας. Δεν σημαίνει ότι αυτοί έτσι όλοι αγόρασαν κιόλας. Έτσι υπήρχε, έτσι αν θέλετε, μια έξαρση αντίδραση σε όλες αυτές τις πίεσεις των τελευταίων χρόνων. Ο κόσμος κατέβηκε. Ήταν και όμορφη η πόλη. Γίνανε και διάφορες εκδηλώσεις και ο εμπορικός σύλλογος. Και όλα αυτά βοήθησαν. Δρόμους, όλα αυτά δημιουργήσαν ένα τελείως, ένα πολύ καλό εορταστικό κλίμα. Να ρωτήσω. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες, μια κουβέντα τελειώσω, είχαν γίνει και σε άλλες πόλεις. Έτσι υπήρχε έτσι, αν θέλετε, μια τέτοια παρόμοια κατάσταση. Εορταστικό το κλίμα. Αυτό είναι το θετικό. Να ρωτήσω το εξής. Έχω αυτή την απορία έτσι ακούγοντάς σας. Αυτό που το οποίο κάναμε ήταν τι? Να πάρουμε κάτι της παραπάνω, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία και έχετε κάποια εικόνα από αυτά τα οποία συνήθως φεύγουν αυτές τις ημέρες, που μπορεί να είναι ένδυση, υπόδηση, να είναι αν θέλετε ακόμα τα παιχνίδια, ή γενικότερα κάναμε και μια τρέλα παραπάνω, μια πώς το είδατε? Αυτό είναι έτσι καταγραφή της, και περιγραφή της κατάστασης στις αγορές. Καταρχήν τις μέρες αυτές τα τρόφιμα είναι σε πρώτη θέση.
Πολύ καλά ήταν τα παιδικά, έτσι, και παιχνίδια και γενικότερα τα παιδικά πήγανε πάρα πολύ καλά, αλλά και η ένδυση και η πώληση και πολλά σε άλλα προϊόντα βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση. Υπήρχε καλύφθηκαν ανάγκες και συνεχίζονται να καλύπτονται και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ ότι τα καλέσματά μας χρόνια τώρα ότι πρέπει να στηριχθούν ντόπιες επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντίστοιχα και από τη δικιά τους πλευρά πρέπει με προϊόντα ποιοτικά και με πολύ καλές τιμές, όπως και συνέβησαν σε όλες τις αγορές της Κρήτης και εδώ στο Ηράκλειο, ο κόσμος κάλυψε ανάγκες στηρίζοντας τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό ήταν φαινόταν τουλάχιστον περπατένα στους δρόμους και έβλεπε τις τσάντες με των καταστημάτων που ο κόσμος κρατούσε και δείχνει ότι στήριξαν και φαινόταν κιόλας, δεν γνωρίζαμε, είχαμε γνώση τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ καλό, σημαίνει ότι όταν συνεργάζεται η αγορά με την κοινωνία, όταν τα μηνύματά μας ότι όταν στηρίζεις την τοπικές επιχειρήσεις, στηρίζεις τη μικροοικονομία των οικοκυριών, δημιουργεί μια αίσθηση ανάπτυξης, μια αίσθηση καλής σχέσης και στο τέλος είναι ικανοποιημένοι όλοι. Mm. Αυτό μέχρι στιγμής το βιώνουμε και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της χρήσης περίοδου, που είναι καθοριστική, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μήνας του Δεκεμβρίου για το λιανικό εμπόριο είναι καθοριστικός ο μήνας αυτός, έτσι, στην οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής. Το λέμε για να μην γκρινιάζουμε μέσα από τα προβλήματα που περάσαμε. Σε αυτή τη φορά έχουμε μια άλλη αίσθηση και θέλουμε στην αίσθηση αυτή να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα στην αρχή, λίγο πριν σας καλημερίσω, ότι υπάρχει και ένα εορταστικό ωράριο, το οποίο λέει εορταστικό ωράριο Παρασκευή 30 του Δεκέμβρη 9 το πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ναι. Έκανα την αναφορά, δεν με διορθώσατε, οπότε το κράτησα εγώ ότι κλειστά θα είναι Κυριακή και Δευτέρα, αλλά εδώ μου έρχεται ένα ερώτημα προς εσάς. Τελικώς, εάν τη Δευτέρα θα είναι κλειστά, γιατί πρέπει να υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι λένε ότι η επιχείρησή τους θα είναι ανοιχτή. Τι ισχύει τελικά? Ζητάνε μια παραπάνω διευκρίνηση από εσάς. Κοιτάξτε, με βάση τα εορταστικά ωράρια σε όλη την Κρήτη, την Δευτέρα τα μαγκαζίνα είναι κλειστά. Έτσι. Τις μέρες αυτές, γιατί υπάρχει και ένα θέματα εργασιακά, έτσι, οι ώρες των εργαζομένων. Επί χρόνια τώρα αυτά το έχουμε καθιερώσει σε όλες τις αγορές της Κρήτης, ότι πρέπει κάποιες ώρες οι οποίες θα καλυφθούν των εργαζομένων αυτές τις μέρες. Οι Κυριακές που δούλευαν και οι επιπλέον ώρες στο συνεχές ωράριο. Τον ωρό, βεβαίως. Και τη Δευτέρα οι αγορές του λιανικού εμπορίου είναι κλειστές. Υπάρχουν τέτοιες μορφές. Τώρα δεν θέλω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, με ρωτάνε και απλά σας ρωτώ. Πάντα τη δεύτερη μέρα του λιανικού εμπορίου. Έτσι, του λιανικού εμπορίου. Ωραία. Αγορών του λιανικού εμπορίου. Για το λιανικό εμπόριο. Όλη την Κρήτη είναι κλειστά. Ωραία. Διότι θα πρέπει να ξεκουραστούν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν όλες αυτές τις ημέρες και τις επιπλέον ώρες και τις επιπλέον ημέρες. Σαφέστατο. Διότι λιανικό εμπόριο και τα πάντα κλειστά σε όλη την Κρήτη, γιατί δεν ξέρω από πού ήρθε το μήνυμα. Πολύ ορθά μου κάνετε αυτή τη διευκρίνηση. Κύριε Κουμαντακή, ένα τελευταίο ερώτημα τολμώ. Αλήθεια. Με την ενεργειακή κρίση,
αλήθεια, με την τιμή του ρεύματος, αλήθεια, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι οικονομία χρειάστηκε να κάνετε για να τα καταφέρετε και να ανταπεξέλθετε σε φωτισμού, σε εορτασμού, σε έξοδα? Θα προτιμήσω να μην κάνουμε τώρα τέτοια μορφής οικονομικών δεδομένων, γιατί θα, αυτό το όμορφο κλίμα το οποίο βιώνουμε και αυτή η αιμόσυνση, θα το χαλάσουμε. Την κοινωνία, μην τη χαλάσουμε. Προβλήματα, σας είπα και στην αρχή, υπάρχουν, εξακολουθούν να υφίστανται. Αλλά δούμε αυτή την καιρό η συνεργασία αυτή να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου και να έχουμε έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ρώτησα εάν χρειάστηκε να βάλετε το χέρι λίγο πιο βαθιά στην τσέπη για να καλύψετε όλα αυτά τα της ενέργειας. Ναι, δεν καλύπτονται αυτά. Δεν. Τέλος πάντων, αλλά είναι ένα βοήθημα αυτή η συνεργασία, η καλή συνεργασία των ημερών αυτών βοηθάει, αλλά δεν καλύπτει το όλο κομμάτι της αδίσης. Αυτό που θέλω να τονίσω μόνο είναι ότι βοήθησε αυτό το πράγμα, γιατί γνωρίζοντας την κοινωνία, όλα αυτά τα προβλήματα, τα έχει η κοινωνία, τα έχει και οι αγορές. Δεν είναι, τα έχουν και εμπορικές επιχειρήσεις, τα έχουν γενικότερο το επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Λοιπόν, επειδή όμως αυτές τις μέρες έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προτρέπουν να καλύψουν κάποιες ανάγκες κοινωνικών σχέσεων και τέτοια θέματα που τα οποία καθορίζουν τις κινήσεις κάποιων ανθρώπων και των ιδιών. Ταυτόχρονα αυτό το καιρό ο τουρισμός πήγε αρκετά καλά και παρότι έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ισοτιμία των κεφαλαίων του άμεσου τουρισμού με αυτά που διαχείονται, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν εισοδήματα τα οποία δημιουργούνται και τα οποία μπαίνουν στις αγορές και φαίνονται τώρα αυτές τις μέρες. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες τα νοικοκυριά, ειδικά στα αγροτικά νοικοκυριά, επιδοτήσεις είχαν μπει στον προϋπολογισμό τους. Το λάδι φέτος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία και τη ρευστότητα των νοικοκυριών και των προϋπολογισμών τους και αυτά καταγράφηκαν και σε αυτή την καλή σχέση που θέλουμε να συνεχίσουμε μέχρι τέλος με την κοινωνία και τον αγορό. Λοιπόν, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα.